Ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης είναι ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ, του αρμόδιου οργανισμού για τα κοινωνικά επιδόματα, τα προνοιακά επιδόματα. Καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα σας κυρία Ιδιώτου, καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, έχουμε δύο πράγματα τα οποία θέλω να δούμε. Το ένα είναι τι αλλαγές έρχονται από την πρώτη του έτους με δεδομένο ότι θα έχουμε αύξηση στις συντάξεις. Αυτό νομίζω συμπαρασύρει μια σειρά από επιδόματα, συμπαρασύρει την εθνική σύνταξη, τις αναπηρικές. Να δούμε λοιπόν τι πρόκειται να γίνει σε αυτό το επίπεδο και μετά να δούμε τι αλλαγές σχεδιάζεται και γιατί στον τρόπο που καταβάλλονται τα επιδόματα. Ωραία. Κυρία Ιδιώτου, να σας πω το εξής. Το 2023 ήταν μια χρονιά όπου υπήρξαν αλλαγές και στις συντάξεις και στους μισθούς και το 2024 θα είναι μια τέτοια. Από 1η Γενάρη του 2023 ήδη αυξήθηκε το επίδομα ανασφάλισης των υπερηλίκων που αφορά σε 35.000 συμπολίτες μας κατά 7% όπως και οι συντάξεις, γιατί συσχετίζεται με τις συντάξεις το επίδομα αυτό. Και από 1η Μαΐου είχαμε μια αύξηση 8% στα αναπηρικά επιδόματα. Και τώρα αυτό που επίκειται είναι από 1η Δεκεμβρίου του 2023 θα έχουμε μια αύξηση 8% στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο αφορά σε πάνω από 200.000 νοικοκυριά, σε περίπου 330.000 συμπολίτες μας. Αυτή λοιπόν την αύξηση θα τη δούνε με την καταβολή των επιδομάτων του Δεκεμβρίου. Τι αλλάζει λοιπόν μετά την πρωτοχρονιά? Ουσιαστικά αυτό που θα αλλάξει και στη συγκεκριμένη περίπτωση του επιδόματος είναι το ότι αλλάζει και το ποσό το οποίο θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι καθότι αυξάνεται, αλλά δηλαδή από τα 200 ευρώ πηγαίνουμε στα 216 και συνολικά θα φτάσουμε μέχρι και τα 432 ευρώ μηνιαίως. Αλλά ουσιαστικά επειδή το ποσό το οποίο λαμβάνουν συσχετίζεται με τα εισοδηματικά κριτήρια, αυξάνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξή τους στο επίδομα, άρα αυξάνονται και οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ναι. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι τώρα κάτι γίνεται με. Θα πρέπει να ξοδεύουν τα επιδόματα με χρήση μιας προπληρωμένης κάρτας. Γιατί το κάνετε αυτό? Θα σας πω, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο θα υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες. Το οποίο ουσιαστικά μεταφέρει ένα πρόγραμμα πιλότο που είχαμε ήδη στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Εκεί όντως το μισό ποσό του επιδόματος καταβάλλεται σε προπληρωμένη κάρτα. Οπότε αυτό ουσιαστικά μεταφέρεται και σε κάποιες άλλες κατηγορίες επιδομάτων, όχι σε όλα τα επιδόματα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα προσδιοριστεί τους επόμενους μήνες με υπουργική απόφαση. Θα το ρυθμίσει το εποπτεύον Υπουργείο, το δικό μας. Γιατί, το Υπουργείο γιατί γίνεται αυτό? Γιατί γίνεται αυτό? Ποια είναι το πρακτικό αντίκρισμα? Ουσιαστικά πάμε σε μια γενικότερη κατεύθυνση που επιβάλλει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να έχουμε ηλεκτρονικές συναλλαγές και να υπάρχει καλύτερη έλεγχος στο πώς γίνονται οι δαπάνες από τους πολίτες. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει κάποια άλλη συσχέτιση αναφορικά με τα επιδόματα, την καταβολή τους, οι αλλαγές στις καταβολές και στους δικαιούχους. Μπορείτε να πιάσετε για κάποιους δηλαδή οι οποίοι παίρνουν επίδομα χωρίς να το δικαιούνται μέσα από αυτόν τον τρόπο? Ουσιαστικά δεν είναι αυτός ο τρόπος για να το κάνουμε αυτό, γιατί τα κριτήρια πλέον ελέγχονται, υπάρχουν διασταυρώσεις για τους δικαιούχους και διαλειτουργικότητες με τις βάσεις των δεδομένων του δημοσίου, οπότε δεν θα προκύψει κάποια σημαντική διαφορά τόσο, όσο περισσότερο ότι θα υπάρχουν ηλεκτρονικές συναλλαγές, άρα θα βλέπουμε τη ροή του χρήματος, ας πούμε έτσι. Ναι, το 50% λοιπόν μέχρι. Ακριβώς. Θα είναι με αυτή την κάρτα και το υπόλοιπο με τον τρόπο που έως τώρα καταβάλλεται δηλαδή. Ακριβώς. Είναι μια ρύθμιση που την έχουν φέρει μαζί με το Υπουργείο Εργασίας για ψήφιση στη Βουλή, αλλά θα εξειδικευτεί, οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε αναλυτικότερα το επόμενο διάστημα με κοινή υπουργική απόφαση. Μάλιστα. Αυτό που έχει γραφτεί πάντως, ότι κάποιοι είναι κατ' επάγγελμα, σε πολλά εισαγωγικά να το βάλουμε, εισπράττουν επιδόματα και κάποιοι άλλοι εισπράττουν επιδόματα που δεν είναι πραγματικοί δικαιούχοι για λογαριασμό δικαιούχων, είναι ένας τρόπος αυτή η προπληρωμένη κάρτα για να το αντιμετωπίσετε? Εφόσον κάτι τέτοιο ισχύει, θα είναι ένας τρόπος να το αντιμετωπίσουμε ακριβώς. Αλλά ήδη σε μεγάλο βαθμό έχει προχωρήσει όλο το ηλεκτρονικό κομμάτι, το ψηφιακό. Μπορεί να μην είναι στο βέλτιστο βαθμό, γιατί ενοποιούμε αυτή τη στιγμή και πρόκειται να βγάλουμε ένα έργο που θα ενοποιήσουμε τις βάσεις δεδομένων όλες και ουσιαστικά να οδηγηθούμε σε μία αίτηση, άρα και σε έναν μοναδικό δικαιούχο. Αλλά ήδη σε μεγάλο βαθμό γίνονται οι απαραίτητες διασταυρώσεις. Δηλαδή, ελέγχουμε για παράδειγμα το ποιος είναι, πέρα από τα στοιχεία του δικαιούχου, παίρνοντας
εισοδηματικά στοιχεία από την ΑΔΕ, παίρνοντα στοιχεία οικογενειακά και σύνθεση νοικοκυριού από το Μητρό Πολιτών. Ακόμη και το κομμάτι της πληρωμής γίνεται διασταύρωση μεταξύ του IBAN που μας δηλώνει δικαιούχος και καταβάλλονται τα ποσά των επιδομάτων με τα στοιχεία δικαιούχου, το ΑΜΚΑ του και το ΑΦΜΗ του. Οπότε αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό το κομμάτι αυτό, το οποίο υπήρχε στον κόσμο σαν αίσθηση ότι γίνεται μια τέτοια κατάχρηση, σε μεγάλο βαθμό έχουν γίνει αυτές οι απαραίτητες διασταυρώσεις. Μάλιστα, εμείς κρατάμε λοιπόν τις αλλαγές, κρατάμε και τις αυξήσεις και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.